Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Στην όμορφη λαμπερή βραδιά του κυρίου Άιντα, που οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται We must confront the reality. Για τον Κυπριακό of interstellar travel. Υπάρχει και το φάντασμα της Τουρκίας yeah. που βρικολακιάζει την αδιαλαξία και την στασιμότητα. Yeah. Μέσα στην όμορφη ιστορία που πλασάρει λείπει ο τρομερός κατοχικός δράκος της Άγκυρας, που είναι η ρίζα του προβλήματος. Κυρίες και κύριοι, για ακόμη ένα μακρύ βράδυ μαζί σας η Θέλμα Τότσικαν και ο Μιλτιάδης Ράπτης με τις πραγματικές ειδήσεις του μοναδικού Πατάτα TV. Πατάτα TV. Κύμα οξίας αϊπνίας χτύπησε τη δοκιμαζόμενη νήσο μας. Είναι ο καιρός τώρα το φθινόπωρο μάλλον. Κάτι πιο σοβαρό. Οι επηρεαζόμενοι δεν είναι πολλοί, αλλά είναι γνωστοί. Επώνυμοι. Και lifestyle αϊπνία δηλαδή. Μπορείς να το πεις και έτσι. Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε πώς θα αρθεί το τραπεζικό απόρριτο στην Ελβετία για όλους τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μάλιστα, θα υπογραφτεί και σχετική συμφωνία στις αρχές του 2016 με την Ελβετία. Δηλαδή, όλοι όσοι τα εχώσαν στην Ελβετία, ακόμα και αν τα πάρουν κάπου αλλού, θα πρέπει να εξηγήσουν εάν βεβαίως τους το ζητήσουν οι αρχές της χώρας τους. Μα τόση ώρα συζητάμε για ένα μη θέμα, Θέλμα. Μη θέμα. Ναι, Θέλμα, μη θέμα φυσικά, στην Κύπρο τουλάχιστον. Αυτούς ειδικά ποιος θα τους πειράξει στην Κύπρο. Τότε πολλοί να πιάσουν ένα θκιό για να μας πούν ότι κάτι κάμαν. Οι άλλοι. Οι άλλοι μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι. Ήταν false alarm. Το δελτίο του οίκου Μούτης αποτελεί έναν κατά σειρά λάθος του οίκου και των ανετών του, οι οποίοι αντί να διαβάζουν τα σταριστικά στοιχεία και τις πραγματικότητες της οικονομίας της Κύπρου, ακούν και παρασύρονται από τα παπαγαλάκια των Κυπριακών Τραπεζών και της Κυπριακής Κεντρικής Τράπεζας. Κύριε Πρόεδρε, το ευρωομόλογό μας είναι στις αγορές. Για θέλω να δεις τα ευρωομόλογα, λαλεί ο κόσμος στις αγορές. Παναγία μου, προχτές επί απαντοπουλή αντράπηκα. Το τι άκουσα να λαλεί ο κόσμος για σένα. Έλα χαρή μου, έλα πια κουρούι μου, κάτσε γιάλι στην κυρία Χαρή. Δεν είναι καλά σήμερα, πέμας να δούμε. Με ξεπουλήσαμε. Τα φύγετε και τίποτε. Κυρία Χαρή, κυρία, σε παρακαλώ. Έλα και μου, ακούω σε πέμα και σου έμμε. Αγόρασε μερικά η Μέρκελ. Θρίαμβος. Ο κύριος Σόιμπλε. Ενώ πως κοινούς τους λαχνούς που μας εδιούσαν στο δημοτικό να τους πουλήσουμε, στο τέλος αγοράζαν τους οι γονείς μας. Αγόρασε και μια θεία μου στην Αυστραλία. Είναι που σας ελάλου, να τις πέψουμε το γάλο. Αγαπητέ μου, να σοβαρευτείτε. Ζε δουλά μου, σε παρακαλώ, ρε χασικουλετό. Δεν πειράζει, αγάπη μου, είναι οι αρχές να δείξεις την πορεία, μην ανησυχείς. Ναι, η νεκροψία να δείξει. Ε, αγαπές, σοβαρευτείτε, διότι να αρκέψω να τα παίρνω στο κρανίο, α, σας παρακαλώ. Πάντω ρε, χασικουλέτο μου, εσυγκίνησες με ρε, υποκλίνομαι ρε, respect, ειδικά μετά το πόρισμα του εφόρου για δικό σου ρε. Λαλό, μα είναι ο χασικουλέτος μου τόσον οριμότητα ρε, τόσον οριμότητα ο χασικουλέτος μου, ξένο όρομα που εφόρου ρε. Όχι, τούτος είναι δυστυχώς, πρόεδρε, μόνον τούτος θωρεί όνειρα, με τον Οδυσσέα, εφιάλτες. Να μπορείς μοθιά σε λόθο τραπέζι. Και να μην αρκέψω να σύγνω τα σάγια μας.
ζετούλα μου. Μόνον εσύ με καθησυχάζεις. Πέ μου, πέρτικα μου, κουτσόστομη μου, φέρμου τα καλά μαντάτα, αγαπή μου. Πέ μου για τον νέο το νομοσχέδιο με τις δόσεις για τις κρονικές. Όλα σου πω εγώ, Πρόεδρε. Θα βάλουν το φτωχό τον κόσμο πόνε σιριαλιά να υπογράψει ότι θα τα διαμεδώσεις, δεν θα έχουν να τα διούν ούτε με δόσεις και θα τους καθίσκουν μέσα μια ώρα γλυωρίτερα. Ψέματα, Πρόεδρε. Θα πληρώνουν οι με δόσεις. Έτσι δεν έχουν. Και αν δεν έχουν, θα κάνουν κοινωνική εργασία. Δηλαδή. Δηλαδή κάτι καθαρίστρες που φωνάζουν θα τις φτιάχνουμε και θα έρθουν εκείνοι να δουλεύουν στη θέση τους ώσπου να ξεχρεώσουν. Δεν κατάλαβες? Διαχειριστείτε το θέμα όπως εσείς κατά την κρίση σας θεωρείτε καλύτερα και άμα καταλήξετε κάπου ελάτε να μας πείτε τι ακριβώς θα κάνετε. Δεν είναι ουσιαστικό κάτι η κρίση σου, το ή τους είπα, πάρτε τα και κάνετε εσείς ό,τι ξέρετε. Γι' αυτόν τους είπα, πάρτε τα και διαχειριστείτε τα. Και άμα καταλήξετε κάπου, πέστε μας και εμάς σαν κυβέρνηση, τι ακριβώς θα κάνω. Αν δεν διοχετευτούν λοιπόν σκουπίδια και κινδυνεύει να βρωμήσει η Λευκοσία, εγώ ό,τι μπορούσα να κάνω και η κυβέρνηση το κάνω. Σε λάμπα σου να ανάψει. Ο καιρός, μαθαίνουμε, θα μας τα χαλάσει. Πάμε να μιλήσουμε με τον Λειτουργό Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κύριο Κυριάκου Φυσανέμη. Καλησπέρα σας, κύριε Φυσανέμη. Καλησπέρα, κυρία Κανάρη. Για πείτε μας, τι να περιμένουμε? Βασικά θα περιμένουμε ένα σύστημα χαμηλών πιέσεων που έρχεται από την Ελλάδα και θα επηρεάσει την περιοχή μας. Πού πάει να πει? Πάει να πει η κακοκαιρία πάνω-κάτω. Βεβαίως πριν από 5 μέρες το ίδιο είπατε και είχαμε λιακάδες. Όχι ότι μας πείραξε, έτσι? Ναι, αλλά τώρα ήρθε και ένα υψηλών πιέσεων και το κέρδισε. Ποιο κέρδισε? Το χαμηλόν. Οκ, τώρα έρχεται μόνο του ή φέρνει και παρέα? Φέρνει, πάντα. Υψηλών? Με τρίο αναστήματος θα έλεγα από την Τουρκία. Και γιατί πιστεύει η μετεωρολογική ότι θα επικρατήσει το άλλο? Μα είμαι θα Έλληνες, κυρία Κανάρη μου. Τι σχέση έχει αυτό με τον καιρό? Δεν έχει. Εξ όσων γνωρίζω, όχι. Όχι καλό. Τελικά λοιπόν, τι θα γίνει, θα βρέξει? Μακάρι κυρία Κανάρη, γιατί το έχουν ανάγκη τα φράγματά μας. Οι δορυφόροι, τι λένε? Να σας πω, είμαστε τρεις συνάδελφοι εδώ. Εγώ προσωπικώς προτιμώ weather.com που λέει ότι θα βρέξει. Ο άλλος συνάδελφος προτιμά το CNN Weather που λέει ότι παίζεται. Ο τρίτος συνάδελφος? Ναι, να σας ενημερώσω. Ο τρίτος συνάδελφος διαβάζει αθλητικές εφημερίδες παραπάνω. Πιστεύω ότι η μέθοδος του δεν ενδείκνυται. Προτείνω να ακολουθήσουμε το weather.com που είναι πιο reliable, κύριε Κανάρη. Έτσι με πιθανότητες, ας πούμε. Μία στις 10, όπως οι προβλέψεις μας. Μάλιστα. Ας περιμένουμε λοιπόν και να δούμε. Τι να κάνουμε? Πάντως χιόνια δεν θα έχουμε, ναι. Παρήγορο. Το καλοκαίρι? Το καλοκαιράκι ως συνήθως θα μας έρθει μέσα Μαΐου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Χαρά μας. Καληνύχτα. Υπάρχουν σήμερα στο κοινοβούλιο 3-4 κόμματα τα οποία έχουν. Είναι ευκαιριακή συνάρτηση. Όχι, δεν είπα αυτό. Μάλιστα. Εγώ μίλησα γενικά. Είναι προσωποπαγής κόμματα. 3-4 κόμματα που έχουν τις αυτές και ταυτόσιμες θέσεις. Και όμως είναι 4 κόμματα. Δεν μας μίξει με το ζόρι, ας πούμε. Δεν έχει την πολιτική προξενήτρα. Τι κάνω? 20.000 ψήφοι παγκύπρια. Αν από τούτη ιδέα του Γούλη που τα αρκάγα ρε, ότι όποιος έγκανε 5% πιο έτσι θα μπαίνει μες στη βουλή και να κατσαρίζει μόξο. Άκου να σου τα πω, Ιωάν, να σου τα εξηγήσω. Ο φίλος σου, ο Ανδρέας, ο εκλογολόγος, είναι εδώ. Λαλή σου ο Φούλης. Αν μείνει εδώ 1,8 για είσοδο στη βουλή, ο Ζηλούρης είναι να αποταβριθεί ξανά με το ευρωγό και να έχει τσάς. Τσάς? Τσάς ρε, τσάς. Πιθανό ήταν τώρα το λαλίδες. Α, εγκλέστηκα. Καλό. Για, baby. Να ξαναπεί μες στην πουλή. Ενώ τώρα ούτε εκείνος, ούτε οι άλλοι μητσι κάτι πλατή σου και λοιπά. Έτσι θα μπορούν να μπουν, οπότε που καθαρίζει του νιάν και κάνει ο Φούλη. Καλά και το Αγγέλε συμφώνησε. Αγγέλ, λαλούν πως έκανα το κακριφά για να τα έβρω στο 4% για να μην μπει το ΕΛΑΜ μες στην πουλή. Και ο Νικόλας ελέγχει έτσι πράγμα ρε. Ο Νικόλας κάνει, πρόσεχε να μπει, κάνει κουρτουμπέλες πόξο του, λέει ότι δεν δέχεται, αλλά μια χαρά το δέχεται. Γιατί με ούν τον τρόπο
Ούτε ο Γκάρο για αντιδρομικά θα μπορεί να κάνει κόμμα, ούτε ο Γουλιάν να κατεβεί, οπότε. Ντά, έτσι μπορεί να κόψει υπόξω γη, δεν ξέρω ηλίκα ρε. Έκαλο, οπότε ο Νικόλαος ο Μέγας ο πρίγκιπας γίνεται ξαφνικά ο Μέγας ρυθμιστής και πάει πότε με το Ισί, πότε με το Αγκέρ και πάλι κάνει το δικό του. Εγκατάλαβε, Σαμπί. Ωι ρε, Ανδρικό, σε πολλά σε ήτανεις, α. Ντά, λόγω ξέρε γίνεις πολιτικός, ρε. Έτσι μου λένε το γύρι μου, ρε, ότι για να πάει συν μπροστά πρέπει να ξουριζείς τον κόσμο. Και εγώ, αντί για πολιτικός, έγινε καμπαθέρι. Να με στα μάτια. Για όνομα του Θεού, Αντρέ μου, μα τι έχεις και αποφυσάς και αναστενάζεις. Τι σε προβληματίζει, άγγελε μου. Τι τι με προβληματίζει, κυρία Ρέα μου, τι με προβληματίζει. Δεν ακούσεις τι σκέφτηκε πάλι τούτος ο παμπώνηρος ο φούλης. Μα τι σκέφτηκε, Αντρέ μου, α. Συγγνώμη, αλλά δεν είδα ειδήσεις την περασμένη εβδομάδα, είπα στο Παρίσι για ψώνια. Εδώ ο κόσμος καίγεται και άλλοι ψωνίζεται. Άντε, Αντρέ μου, θα μου πεις, πες μου και τσάκρισες με. Θα σου πω, κυρία Ρέα μου, θα σου πω. Έφερε εισήγηση στην Βουλή ότι όποιον κόμμα δεν καταφέρει να μαζέψει 5% πάει, χαιρέτα μου, τον πλάτανο, μηνίσκει απ' έξω, πάπαλα. Καλά να τους κάνει ο Φούλης, Αντρέ μου, ναι, κατάλαβα. Εκαναντήσαν και την Βουλή καφενείο. Όποιος πιάσει 5-6 ψήφους, πού θα τον μες στην Βουλή. Όχι. Έχει δίκαιο ο Φούλης, Αντρέ μου, έχει δίκαιο. Μα τι έθεσε εσύ δίκαιο, κυρία Ρέα μου, δεν σε καταλαβαίνω. Τι θα γίνουμε τώρα εμείς χωρίς τον Μπερδίκη μας, α, που τα έλεγε έξω από τα δόντια και μέσα και έξω από την Βουλή, α. Τι θα γίνουμε χωρίς είναι όλα τα παλικάρια του Ευρωκό. Αλήθεια, πού δεν βρίσκεται ο Σιλούρη Αραέσου. Και κάθε μέρα έλαλε και ένα στις ανακοινώσεις του κόμματος. Τι θα γίνουμε χωρίς την Ελένη Χρυσοστόμου, των οικολόγων, που κάθε φορά εδιερωτά του. Ο Σίγωνος. Θα χάσουν και οι πατάτες οι αντιναυτές υλικό για τα επεισόδια τους. Ναι. Άρα εσού, να μην έτσι εδέκποξω από την Βουλή τώρα. Και τι θα κάνουμε χωρίς τον Μαρίνο τον Σιζόπουλο που τον είχαμε και το μέσο για τα μπότοξ μας. Δεν έπαθε να φκεί αρχηγός κόμματος για να εκλέγεται χωρίς σταυρό στις εκλογές. Ένα λεπτό. Ο Λιλίκας με το 5% μπαίνει. Μπαίνει, βγαίνει, βγαίνει, μπαίνει, ένα σε γελάσω. Μα τώρα, κυρία Ρέα μου, τι θα απογίνουμε χωρίς Περδίκη, Σιζόπουλο, Λιλίκα, Αγγουλία, να, δεν είμαι καλά. Μεν ανησυχείς, μεν ανησυχείς, Αντρέ μου, τούτοι ούλοι κάπου ενάβρουν να μπηχτούν και πίστεψέ με, θα έχουν και τη δικαιολογία ανέτοιμη. Ξέρω, ξέρω, για το καλό του τόπου, γεια μας. Κυρίες και κύριοι, στη Γερμασόγια τα ψάρια βγαίνουν στη στεριά και τα αυτοκίνητα αρμενίζουν στη θάλασσα σαν βαρκούλες του ψαρά. Κόψιμο ο νους του Δήμου. Έκαμεν την εκβολή του ποταμού χωροστάθμευση. Έβρεξε και ήρθαν τα πάνω κάτω και η ώρα εκδίκησης της φύσης. Κατέβηκε ο ποταμός και τα αυτοκίνητα εδώ κάνουμε στην θάλασσα. Και δεν έφτανε αυτό. Ο Δήμος Γερμασόγιας μέσα στο χώρο στάθμευσης του ποταμού έκτισε και κερκίδες. Κοπιάστε στη Λεμεσό. Κοπιάστε. Τα φώτα ένα πετάσουν το σταυρό αντί στη θάλασσα στο πάρκινγκ του ποταμού. Όταν δεν σε έφαγαν από την άκρη, έλεγα μην πιο φτωμένο. Μετά την ήρθαν που τα πόλεπε να φύγει και νάρι. Τώρα η αλήθεια είναι ωραία. Άκουσε να έφανε 9 η Σαλαμίνα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί μας και σήμερα στην εκπομπή με τις πιο ωραίες καμπύλες το πείδημα της μπάλας, ο πρίτανης της νομικής επιστήμης, ο απόλυτος άρχον της δικαιοσύνης, ο αδιόρθωτος τεραστής της Θέμηδας, κύριος Αλέκος Μαρκίδη. Βασικά, κύριε Μαρκίδη, καλησπέρα σας. Δηλαδή, τούτα ούλα είμαι εγώ. Τέλειωνε, αγαπητέ μου, διότι αφόρησα τα.
Θέλω να δω κόθηκε ο μπάτσο του Κώστα Κλειδίδη να μην μου φταίξει εσύ τώρα. Βαθίσασε κάποιο τον κύριο Κλειδίδη. Τι μου έκαμε, ρωτά ο άλλο. Μα εξυπνήσαν τα προφυλακτικά και κάμνουν το μόνα του όλα. Τέλειωνε, βάρτι μέσα και έχουμε και δουλειές. Είπα, ποιο δεν βάλω, κύριε Μαρκίδη. Για την φάση, αγαπητέ μου, ποιο δεν βάλω. Κύριε Λέιτ. Καλά, κύριε Μαρκίδη, εσείς δεν είσαστε τόσο αρκορούφητος. Λοιπόν, η φάση είναι από τον αγώνα του Εθνικού με την ΑΕΚ. Βασικά, κύριε Μαρκίδη, για βάναυσο παιχνίδι από πλευρά των ποδοσφαιριστών του Εθνικού. Μάλιστα, ενδιαφέρουσα φάση προς ανάλυση. Σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συνθήκη δημιουργίας του 1945, παραπεμπτικών παραβιάσεις και κυρίες, άρθρα Α έως Ω, σε συνδυασμό με την γενοκτονία των Τούρκων κατά των Αρμενίων το 1915, παράγραφος, 1,5 εκατομμύριο πλάσματα υποσπάσαντα σε μία νύχτα, και ακόμα λαλούν ότι σκοτωθήκαν μόνοι τους όλα. Οι παίκτες του Εθνικού βρίσκονται σε λάθος άθλημα. Μα καταλάβεις, αγαπητέ μου, σε κάθαρ. Μα τι εννοείται λάθος άθλημα? Βεβαίως, αγαπητέ μου, το θέμα είναι καθαρό. Η αχαπαροσύνη της ΚΟΠ σε συνδυασμό με την πιθανότητα αλλότριων συμφερόντων εκ μέρους της επέτρεψε την εγγραφή στην δύναμη της Ομοσπονδίας Αθλητών από αθλήματα όπως το καράτε, τον τζούντο, τον μποξ, το ζιουζίτσου, το γιουντσιού και το ταεκβοντό. Και αυτό σύμφωνα με τους πιο κάτω κουτσοκούμνιους νόμους. Δουλεύω σας μέρα μεσημέρι και χαβάρι δεν το παίρνει. Θα είμαι πρόεδρος της ΚΟΠ μέχρι τα 200. Πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα και όλοι λίγο πολλά κάτι μου χρωστάτε. Έχω σας που κάτω, ό,τι θέλω κάνω σας. Εγκαθαρώσαν τον κρίσταλο, αγαπητέ μου. Άντε, και έχουμε και δουλειές, πάω με τους συμμαθητές μου για πιλότητα στο τρας. Μα καταλάβεις, κύριε Λέησο. Το ψήφισμα αφορά τις πρόσφατες παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας για κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού. Να βάλουμε ότι η Τουρκία επιδιώκει να ασκήσει έλεγχο. Το επιδιώκω μπορεί να είναι και, να είναι και θετικό και αρνητικό. Ότι δεν τα κατάφερε. Αν δεν συμφωνάτε, υπάρχει η πρόταση του κυρίου Λουκαΐδη, ο οποίος δεν καταλαβαίνει πώς τελειώνει. Ναι, αλλά υπάρχει και η εισήγηση του κυρίου Σιλούρη, την οποία να διακόψουμε να πάμε σε σύσκεψη. Και εγώ αυτήν τη σύσκεψη, συγγνώμη, από την περασμένη εβδομάδα που ζήτησα να γίνει και δεν δέχτησα δύο κόμματα. Όταν ήρθαν το νερό και κάμαν τα πανηγύρια οι Τούρκοι, κάνουμε τώρα ψηφίσματα. Ενώ τούτα έπρεπε να τα κάνουμε πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, ψηφοφορία. Ποιος ποι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης? Κύριο Ζαχαρίδη, δεν μας τιμά κανένα μα να ψηφίσουν για τις πράγματα. Δεν μας τιμά. Έναν πράγμα που όλοι συμφωνούμε. Εφήκαμε το δάσος και πιάνουμε το θάμνο. Εδώ και 5 λεπτά διάλειμμα να πάνε να βρουν τη σύνταξη και να ψηφίσουν ομοφόνα. Εγκρίναν από Θεό για έτσι θέμα να ψηφίσουν. Αφού όλοι συμφωνούμε. Μα καταλάβατε, μακαριότατε. Να θέλει δηλαδή το CNN να κάνει DNA στα οστά του Αγίου Λαζάρου για να εξακριβώσει αν είναι ο δικός μας ο original ή ο άλλος της Γαλλίας. Τα ύστερα του κόσμου, Λεωνάρδε, και οι άθλοι του Βίκτορο Σουγκό, είναι δυνατόν να ρωτήσουμε πόσα θα μας δώσουν και να απαντήσουν δωρεάν? Βράχος όμως ο Άγιος Κητίου, βράχος! Ζωτήνα μου να ακούει DNA ο Κητίου, λαώνεται. Τι έπαιζε? Το επίπεδο της συζητήσεως, Γαλιλέ. Πάντως, ο εφημέριος της Εκκλησίας με ενημέρωσε ότι ανάστησεν και νεκρόν. Μάλιστα, βεβαίως. Και τον επασάληψε. Παναγία μου, σταματήστε καλέ με τους πεθαμένους. Αφήκαμε τις κοτσοκάρες και πιάμε τα ζόμπι τώρα. Έχει δίκιο ο Γαλιλαίος, Λεωνάρδε. Άλλωστε, εάν η Εκκλησία έχει τρόπο να ανασταίνει, θα χρεώναμε και το ανάλογο τιμολόγιο. Έχω εδώ μια πρόχειρη έκθεση που δείχνει πόσα ξενοδοχεία θα είχαμε να αναγείρει, πόσα shopping mall. Ναι. Οι άλλοι να αγοράζουν ρούχα και εμείς να είμαστε με τα μαύρα φρούστανα. Αμάν, Αγία αδελφέ. Οι Ρώσοι συναδελφοί μας δηλαδή που φορούν τα κοτσινούθια τους, τα γαλαζούθια τους, καλύτεροι που μας. Σιωπή, Γαλιλέ. Τα χρώματα αυτά δεν είναι στην παραδοσή μας. Εμείς είμαστε λιτή εταιρεία, εκκλησία. Τέλος πάντων, έχουμε εδώ αυτήν την εκστρατεία για τη δωρεάν οργάνων, μακαριότατε. Μας έστειλαν την αίτηση. Θα εγγραφούμε κι εμείς. Να σας πω. Ως εκκλησία δεν είμαστε εναντίον, αλλά ως γνωστόν, εμείς ως εκκλησία της Κύπρου, σε ό,τι αφορά τις δωρεές, μόνο δεχόμεθα. Άλλωστε, τι όργανο να δωρήσουμε?
να δωρήσουμε κανέναν όργανο που δεν χρειαζόμαστε, μακαριότατε. Εννοούσα το ένα μας νεφρό, αν είμαστε συμβατοί. Oh. Ένα σημαντικό βήμα για τον εμπλουτισμό της διατροφικής αλυσίδας, για παράδειγμα. Συνέντομα μύκητες, φύκια, κατσαρίδες ή για τρόφιμα τα οποία παράγονται με την χρήση νέων τεχνολογιών. Και αυτά τα έντομα, πώς τα είπες, θα εγκριθεί η εισαγωγή τους δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ακριβώς για να εμπλουτίσουν διατροφική αλυσίδα, πάντα με τους απαραίτητους περιορισμούς. Να σημειώσω τον τελευταίο λόγο για την καταλληλότητα αυτών των τροφίμων. Προεδράρα μου, τάρασε, γέλησε μες στον το γραφείο, έφταλε τσούνες, έχουμε πολλά βουρτράτ. Έπαθε ζερούλα σου και το πουλα και συμπεριφέρεσαι όπως τη ζουζουλισμένη όλα. Δεν είμαι ζουζουλισμένη. Πρέπει να βγούμε έξω στους δρόμους, να κάνουμε κινητοποιήσεις, να προτάξουμε τα στήθη, να πάμε στα όρια στα παραρά, να ανατρέψουμε την κυβέρνηση με εκείνα τα δολοφονικά σχέδια που είχε με τη Μέρκελ. Μην ανησυχείς καθόλου, ρουλίτσα μου, και έχουν γνώση οι φύλακες. Και φύλακες και φρούλουν μου, μάσαι, προεδράρα μου, τέλειωνε τάρα σε λαλό σου να φύγουμε που δάμε. Πέρσι μου κάμουμε την ανατροπή, διότι τούτοι μάγονται να ανοίξουν τα αξιακά κεφάλαια της Τουρκίας. Καλό ξύπνα. Μα αντιλαμβάνεσαι, αγαπητή Μουρούλα, δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν να ανοίξει κανέναν κεφάλαιο. Θα καταγγείλω εις πάσαν κατεύθυνση και με πάσαν δελιγμία. Θα υψώσω κάστρα, θα χτίσω θερμοπύλες, θα γίνω η κάτσο, ό,τι άλλο πρόκειται να γίνω. Αλλά δεν θα ανοίξουν κανέναν κεφάλαιο που τα 35 οι Τούρκοι όλα. Μα αντιλαμβάνεσαι. Ωαου, πρόεδρε μου, μα ποιος είσαι, ο Τσακ Νόρις? Εσένα? Μάριος. Κυρία, σαν το δόκα, ε. Και εσύ? Στέφανε. Ένα Νίκο δεν βρήκα, ρε παιδιά. Νικόλας είναι αυτός, επιτέλους ένας Νίκος. Νικόλα. Έχουμε τρεις Νικολίδες. Πού είναι τους Νικολίδες? Πού είναι οι άλλοι δύο Νικολίδες? Χίλαν, μπράβο. Ένα κόλλα τόσο να και γιορτάζουμε σε ένα μισή μήνα, ε, να πάμε κανένα δώρο. Και εσύ, έλα κόλατο, αλλά εσύ είσαι της Πέμπτης. Τους, να προσέχεις τους τρεις Νικόλιδες, πρώτης, ε. Κυπρέοι και Κυπρέες, αρρωστάτε άνενιάς. Ο Υπουργός Υγείας μας φροντίζει για όλους. Τα φάρμακα δεν θα λείψουν. Τσιο παλιές, ο Παμπορίδης εκανόνισεν τα. Έφκαλε μια εγκύκλειον και πόσπασεν την κατάσταση. Έβαλεν και τις φωνές του Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Έφκαλεν τους μια εγκύκλειον και ούλα δουλεύκου ρολόιν. Είπεν του είσαι παράνομος παράτυπος και ξεπέρασες τις εξουσίες σου. Κάτσε κάτω την μαπά, να με σου κατεβοτζάμε. Και να σε κάμω, να θέλεις τα χάπια σου για να φέρεις τα μίλια σου. Σύνον ήταν, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Μαγκούιν ο Υπουργός. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστούμε. Άντε ρε! Θα του ρε, κοπιάζα, έξαμε το στο σύνθερο, δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε. Α, εσκουπίσετε ρε, α, εσφουγγαρίσετε. Είπα θα ρε, η καριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Θα έλα ρε, ψήψε κάτω, δεν ξέρω να εισφάνε. Ψήψε του ρε, α, α, α. Καλή, 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 αγάπη σου αρχιδού. Ωραία, το μάστρο ρε. Να πούμε σήμερα, δούμε καλά, τι άγγελμα να κάνουμε. Ξέρω, α, η μόρα μου μέτια. Θα ακούτε να που αποφάσισα να κάνω. Θα φύω από τον τόπο. Θα φύω να ησεάζει η ψυχή μου. Πού εκαναντήσαμε. Κάθε μέρα φτιάχνουν στη φόρα κι άλλες βρωμιές. Πουτσίνους που επερπατούσα και έρουν. Μισή, αοσκάουμε και πάτα. Άκου, αοσκάουμε πάτα. Τα χτινά. Άντε, θα μην εύκομαι τους όπου τα ρούχα μου. Όχι. Γενικοί εισαγγελείς να σκοτώνονται μες στο κακό βιοδικείο και να βγάλουν ο ένας τα μάτια και τις βρωμιές του άλλου. Τούτο εχωνεύκεται με τίποτε. Τους άλλους, τους τραπεζίτες της κεντρικής τράπεζας. Πες τίποτε ρε. Α, δεν πεις γιατί δεν είμαι καλά σήμερα. Πού τους βαλίτσινους. Εδιορίσαν τους τούτους για να ελέγχουν τις άλλες τις τράπεζες οι μίσοι μου. Άλλο λίγο να μην αφήγουν τράπεζα. Οι λίρες, γιατί τους λίρες τότε. Επιένα σοδοτές. Εωράζα που ποτσί, επουλούσα που πολλά. Είσαι κανέα να τους ερέξει. Σύνοι παπάες, σύνοι τατάες. Μόνον η πούγκα τους έμονε. Σύλο αρκασμί τους.
Εκτινά Κυπρέοι, ξυπνάτε, σηκωστείτε που σκαναβέ και που τους καρέ, που εις καρέγκλες, ευρωμοζολίζα, θρώμα, πώς φορέ χάτσο αιώνα σας βάλω του. Τα εκατομμύρια ή τα γυαλό τους πετσετούρια. Όχι εβάλα τους αράπιες μες τη λαϊκή, όχι εβάλα το φτενόπουλο μέσα, όχι εκάμνα σηκωνεύσει διπλές, τριπλές, τετραπλές, ώστι τσεφύραζιν η λαϊκή κι Άγιος ο Θεός, προσκυνήσετε τις εικόνες. Α, αν έξεχνατε να κάνετε το σταυρό σας και να προσκυνάτε τον Άγιον Αντώνιο. Εάραν τους καρχαρίες να γλέπουν τα ψάρκα. Ήταν να μείνει τίποτε ρε. Λοιπόν, άντε, επειδή εσυχίστηκα πάλι, πάμε να πεταχτούμε να μες στο γυροκομείο να φάμε που να πιάτω σούπα να φκορέμονι με το πουλί. Τέλεια, άντε. Ανοίξτε την πόρτα. Παρακαλώ λίγη ησυχία στο ακροατήριο από όλους για να ακούσετε. Κύριοι από εδώ, ακούστε τον κοινοβουλευτικό σας. Κάνετε πολύ φασάρια από εδώ. Συγγνώμη. Παρακαλώ κύριε Βαγόλ, συνεχίστε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και σήμερα στην πιο σεξι αθλητική εκπομπή, το πίδημα της μπάλας. Μαζί μας σήμερα το ασύλληπτο πυροβόλο των μπάγκων, ο Terminator των αντίπαλων προπονητών και τώρα των προέδρων. Σε μια εβδομάδα εκαθάρισε τον προπονητή της ΑΕΛ Χριστάκη Χριστοφόρου και τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας Παρίν Ανδρέου. Μαζί μας, μετά το εξωπραγματικό 9-0 σε βάρος της Νέας Σαλαμίνας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο προπονητοφάγος, ο ασύλληπτος. Κανέρα, κανέρα, τα είπες όλα ρε, πες κάτι καινούργιο ρε, άσχετο ρε, άσχετο λαμόγιο, τι λαμόγιο είσαι εσύ ρε. Κανέρα, από τον καιρό που πήγα στα Πόλο, όλο με κατηγορείς ότι είμαι τρελό ρε, το μαθαίνω από τους συναδέρφους ρε. Άλλαξε ρε, μοτίβο ρε, πες κάτι πιο καινούργιο ρε. Είμα τη βούρμπου, αφού Ας τα φτάρε, τα ξέρω, προχώρα παρακάτω ρε. Να περάσουμε στο διατάφτα, αγαπητέ Τιμούρ. Πώς ήρθε το 9-0 εις βάρος της Νέας Σαλαμίνας η ώρα? Με το λεωφορείο, ρε, είμαστε στο ξενοδοχείο, μπήκαμε στο λεωφορείο, κατεβήκαμε στη Λάρνακα Καβάλα και βάλαμε 9-0, ρε, πω, ρε, τι βλακίες, ρε, λαμόγιο, ρε, πες καμιά σοβαρή ερώτηση, ρε, έλα, ρε. Το λεπτό να θεωρήσουμε ότι εννοείται ότι το ΑΠΟΕΛ πάει τρένο. Καλά ρε, εσύ, γιατί κάνεις εκπομπή ρε, εκπομπή ποδοσφαίρου κάνεις ρε, ή κουτσομπονιού ρε, για φόρμουλα είσαι εσύ ρε. Κύριε λέει, σωρεμάζω το σταυρό μου ρε πάνω. Θα πάρω την πάσα που μου έδωσες, με κάθε σοβαρότητα λοιπόν, αφού το ΑΠΟΕΛ παίζει μόνο του στο εφετινό πρωτάθλημα, να του το παξώσουμε και να περάσουμε στο επόμενο πρωτάθλημα, τι λέτε? Διαφωνώ ρε μαζί σου ρε. Δεν πρέπει να σταματήσει μόνο το φετινό πρωτάθλημα ρε, αλλά και τα επόμενα 10 χρόνια, διότι μόνο το ΑΠΟΕΛ θα παίρνει το πρωτάθλημα ρε. Άρα για κάνε μια ερώτηση της προκοπής να φεύγουμε ρε και έχει ανεβεί και η πίεση μου. Μισό λεπτό να αφήσουμε την πίεση εκεί που βρίσκεται, γιατί νομίζω ότι μόλις βγάλαμε ρίδιση ρε ο αγαπητός Τιμούρ και Σπάγια λέει ότι το ΑΠΟΕΛ θα παίρνει το πρωτάθλημα για τα επόμενα 10 χρόνια και αλλάζουμε θέμα. Έρωτας είναι η αιτία. Λένε ότι η Χριστιανά Αριστοτέλους του την έχει απογειώσει του Γιώργου Εφραίμ. Την αγωνιστική του απόδοση και επίδοση. Ποια είναι η γνώμη σου, κύριε προπονητά? Ρε μα είσαι καλά ρε, υπήρξε λίγο μένα ρε, ψυχοφάρμακα ρε. Τρελός είσαι ρε, μη σε προσγειώσω εγώ ρε. Καλά ρε, καλά ρε, δηλαδή τώρα κάνεις εκπομπή ποδοσφαίρου ή εκπομπή κρεβατιού ρε. Ένα λεπτό δηλαδή, εσύ πόσες φορές το κάνεις με την κόμενα σου, για πες μου ρε, πόσες φορές ρε. Ε, πες μου. Τι δια... έλα ρε, τώρα που σε βλέπω, νομίζω ότι σου το κάνουν αντίς να το κάνεις ρε. Άτε ρε, μην πλακωθούμε τώρα, μη σου τα... Άτε, άτε, από εδώ να φύγω ρε, να ησυχάσω ρε. Να μου γιάσω γιατί όλοι ρε, πέρα, ρε, έλα ρε, θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Πατάτες αντιναχτέδαλο σου. Πέρασα! Πέρασα! Είσαι πρωτοετής φοιτητής και σπουδάζεις σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Το καλύτερο ταξίδι της ζωής σου ξεκινάει τώρα. Και είμαστε κοντά σου, προσφέροντας δωρεάν εισιτήρια για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου. Για να επιστρέφεις συχνότερα στο σπίτι και στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Πρόγραμμα στήριξης φοιτητών κοντά στους νέους από την Aegean. Υποβολή αιτήσεων έως 13 Νοεμβρίου.
Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Το Μακιάτο ήρθε και όλα αλλάζουν. Μοντέρνα ποιοτικά επιπλά σε τιμές που δεν είναι αυτό που νομίζεις. Από 6 Νοεμβρίου ανοιχτό καθημερινά, δίπλα στο Central στην Κοφίνου. Και με δυνατότητα αποπληρωμής σε 6 ή 12 άτοκες δόσεις. Έξτρα χαμηλές τιμές 6 με 8 Νοεμβρίου. Προλάβετε. Μακιάτο. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ό,τι σου φέρνει χαμόγελο, αξίζει να το απολαμβάνεις. Αυτή την εβδομάδα απόλαυσε φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα όπως άσπρο μικρό ψωμί με σουσάμι μόνο 65 σεντ και τυρόπιτα 190 γραμμάρια μόνο 53 σεντ. Lidl. 5 χρόνια χαμόγελα. Πατάτες αντιναχτές δαλό σου. Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, Ευρώπη, άκουσε Στέλμα Τότσικα πως το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε για κατανάλωση τις νέες τροφές των Ευρωπαίων. Τις νέες τροφές. Τις νέες τροφές, βεβαίως. Τρόφιμα από μύκητες όπως αλεύρι και άλλα προϊόντα, από ακρίδες, τζιτζίκια, ακόμη και κατσαρίδες. Που εμείς οι πρωτόγονοι, οι αμόρφωτοι, οι τόπουζοι Κύπροι, η ντροπή σας, ευρούσαμε έντες μέρες παντόφλες. Επίδειξη. Μπράβο. Δεν λέω, είναι ιδία η σκέψη και μόνο. Αλλά Ευρωπαία θερματότσικα. Αλλά Μιλτιάδη, διάβαζα κάπου ότι ειδικά το αλεύρι που ακρίδες και διάφορα άλλα περιέχουν πρωτεΐνες σε πολλαπλάσιες ποσότητες από κάθε άλλη τροφή. Είναι εξαιρετικά θρεπτικά. Έτσι, ε. Έτσι. Ωραία. Με το που θα έρθουν οι πρώτες νέες τροφές στην Κύπρο, είσαι καλεσμένη μου σπίτι. Θα σου κάνω ένα σουφλέ ευρωπαϊκό με αλεύρι, ακρίδες και κουτσουκουτούδες της γυμνιάς μου, να γλύφεις τα δάχτυλά σου, Θέλμα Τότσικα. Μιλτία διράπτη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Κατέβηκε ο ποταμός και τα αυτοκίνητα έδωκαν μέσα στην θάλασσα. Και δεν έφτανε αυτό, ο Δήμος Γερμασόγιας μέσα στο χώρο στάθμευσης του ποταμού. Επειδή μου αλλάζει. Με εκείνα τα παπούτσια αγάπη μου που τον Ερυθρό Σταυρό που σου τα έδω. Μάλιστα θα υπογραφτεί και σχετική συμφωνία αρχής του 2006. 16. Καμέστα. Μα είναι δυνατόν, εις τας μέρες μας, άλλωστε, εάν η Εκκλησία είχε τρόπο να ανασταίνει, θα Θα πρέπει. Ναι. Πατάτε σαν την αρχέδαλο σου.